Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό βήμα η σημερινή συνάντησή μας. Ευχαριστώ και όλες και όλους που ήρθατε. Χαίρομαι μέρα που είναι σήμερα, που έχω εδώ μπροστά μου και δύο παλιές μου φίλες και συντρόφισσες από τον αντιδικατορικό φοιτητικό αγώνα, την Εύη, την Τζανετή και την Αναστασία, την Λαζαρίδου. Οπότε έχω κάποιο track παραπάνω. Ναι, τώρα θα μιλήσω δυνατά, αυτά δεν ήταν να ακουστούν. Περιμέναμε αυτή τη δίκη. Καταρχήν, η Χρυσή Αυγή δεν γιορτάζει σήμερα. Γιόρταζε χθες, που ήταν 20, και επί χρόνια, κάθε 19η προς 20η Απριλίου, πήγαιναν τα στελέχη της στο γερμανικό νεκροταφείο στο Διόνυσο, εκεί που είναι θαμμένοι οι στρατιώτες του στρατού κατοχής, και τιμούσε τα γενέθλια του Χίτλερ με ολονυχτία. Υπάρχουν ακόμα και φωτογραφίες από αυτές τις ολονυχτίες. Δυστυχώς, φέτος δεν το κατόρθωσα να το κάνω. Η δίκη αυτή που ξεκίνησε είναι εξαιρετικά σημαντική, κατά τη γνώμη μου. Γιατί είναι αλήθεια ότι υπήρξαν μέχρι σήμερα πολλές δίκες με κατηγορούμενους μέλη της Χρυσής Αυγής, ακόμα και τον υπαρχηγό της, και μάλιστα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες με κορυφαία την αμετάκλητη απόφαση για την υπόθεση του Περίανδρου, που περιγράφουν ακριβώς το πώς δράει η οργάνωση και εξηγούν ότι το κίνητρο των δολοφονικών τους επιθέσεων είναι ακριβώς το ότι θεωρούσαν τους στόχους τους κατεξοχήν εχθρούς της εθνικιστικής τους ιδεολογίας. Αυτή η δικαστική απόφαση δίνει αποστομωτική απάντηση στους δίθεν αφελείς που επιμένουν μέχρι και σήμερα, τους είδαμε και χθες ακόμα, μια φορά ακόμα στην εκπομπή του Πρετεντέρη, να επαναλαμβάνουν με προσποιητή πίστη στους θεσμούς και στην ελευθερία του λόγου ότι όσο απεχθείς και αν είναι η ιδεολογία του ναζισμού, αυτό δεν έχει καμιά ποινική αξία, επομένως δεν αφορά την επικείμενη δίκη κτλ. Κτλ. Ασφαλώς και πρέπει να απασχολήσει το δικαστήριο η ιδεολογία της οργάνωσης. Δεν θα το απασχολούσε εάν επρόκειτο για μια ομάδα πιστών του Χίτλερ που αρκείται στη μελέτη και τη διάδοση των ιδεών του ναζισμού. Κανένα δεν θα πείραζε αν αρκούνταν στο να διαβάζουν τον Mein Kampf, να φοράνε περιβραχιόνια των SS, να τραγουδούν το Horst Wessel Lied, τον επίσημο ύμνο δηλαδή του ναζισμού, ή να χτυπάνε τατουάζ με τη σβάστικα στα μπράτσα τους. Αλλά για τη Χρυσή Αυγή ισχύει κάτι άλλο. Η ναζιστική ιδεολογία αποτελεί το κίνητρο της εγκληματικής της δράσης. Χωρίς αναφορά σε αυτή τη φανατική ιδεολογική της συγκρότηση, παραμένει εντελώς ακατανόητο το γεγονός του σχηματισμού ταγμάτων εφόδου, αλλά και η επιλογή των στόχων που κυμαίνεται μεταξύ πολιτικών αντιπάλων, ξένων, μεταναστών, μελών της ΛΟΑΤ κοινότητας, κάθε λογής εθνοτικών και κοινωνικών μειονοτήτων. Με δύο λόγια, όσων η οργάνωση θεωρεί υπανθρώπους, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ιδεολογικού τους προτύπου. Αυτά υπονοούσε η δικαστική απόφαση για την υπόθεση Περίανδρου. Όμως μέχρι σήμερα ουδέποτε κλήθηκε η ηγεσία της οργάνωσης να δώσει εξηγήσεις για αυτή την δράση, παρά το γεγονός ότι ανταποκρινόταν αυτή η δράση απολύτως σε όσα προβλέπει το άρθρο 187 παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα για τις εγκληματικές οργανώσεις. Επί χρόνια το επιχειρούσε η αριστερά, τόσο το ΚΚΕ όσο και ο συνασπισμός, με αλλεπάλληλες ερωτήσεις στη Βουλή, οι οποίες αποκρούονταν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας με το επιχείρημα ότι δεν διώκεται το φρόνημα. Αυτή η ασυλία έσπασε επιτέλους το Σεπτέμβριο του 2013 κάτω από τις τραγικές συνθήκες που γνωρίζουμε. Γι' αυτό είναι τουλάχιστον ατυχής η παρατήρηση που ακούγεται από ορισμένους σχολιαστές, ακόμα και εντός της αριστεράς, με τις οποίες επιχειρείται να αμφισβητηθεί η σημερινή άσκηση δίωξης, με το επιχείρημα ότι η αριστερά είχε αντιταχθεί στην εφαρμογή και τη θέσπιση του συγκεκριμένου άρθρου. Αλλά η αντίθεσή μας με τη διατύπωση του άρθρου 187.1 εξακολουθεί να ισχύει, διότι εκεί αναφέρεται ότι αρκεί
για την τυποποίηση του αδικήματος, η ένταξη σε μια οργάνωση που έχει την πρόθεση να διαπράξει κακουργήματα. Η απλή πρόθεση ασφαλώς είναι μια διατύπωση που ανοίγει το δρόμο για διώξεις φρονηματικού τύπου. Εδώ όμως δεν έχουμε πρόθεση. Έχουμε τετελεσμένα κακουργήματα και μάλιστα δεκάδες. Τόσα πολλά, ώστε ακόμα και αυτή η δίκη Μαμούθ περιλαμβάνει μονάχα ένα μέρος τους. Η πρώτη μέρα της δίκης ήταν αποκαλυπτική. Γιατί αντίθετα από όσα επιχειρούσε να διοχετεύσει τις τελευταίες εβδομάδες μέσω της Βουλής ή των φιλικών της Καναγιών και εφημερίδων της Αυγή, αποκαλύφθηκε για μια ακόμα φορά ως αυτό που πράγματι είναι. Μια εγκληματική οργάνωση, της οποίας η ηγεσία είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα προκειμένου να διασωθεί η ίδια. Και πρώτα απ' όλα να ξεπουλήσει τους μέχρι χθες συναγωνιστές της, τα απλά μέλη και στελέχη που η ίδια έστελνε στις αποστολές των ταγμάδων εφόδου. Και σήμερα αρνείται ακόμα και την γνωριμία μαζί τους. Δύο γεγονότα σημάδεψαν τη χθεσινή μέρα. Το πρώτο ήταν βέβαια η επίθεση στους τρεις μάρτυρες φίλους του Παύλου Φίσα. Η προκλητική αυτή ενέργεια αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο βέβαια της οργάνωσης, αλλά και το γεγονός ότι η ήπια στάση που έχει κρατήσει τις τελευταίες εβδομάδες δεν είναι παρά μια ακόμα εκδοχή της χαμελαιότιας τακτικής εν ώψη της δίκης. Η επίθεση στους μάρτυρες δεν ήταν έργο παρόρμησης κάποιων φανατικών. Ήταν ο τρόπος να περάσει το μήνυμα της οργάνωσης και προς τους μάρτυρες και προς το δικαστήριο. Αν ήθελε να το αποφύγει ο Μιχαλολιάκος, δεν θα είχε οργανώσει τη συγκέντρωση των ξαφνιτών. Γιατί βέβαια η συγκέντρωση αυτή, όσο και αν ήταν ολιγομελής, υπήρξε προσχεδιασμένη. Μπορεί να μην υπήρχε τη σχετική ανακοίνωση δημόσια στα έντυπα, αλλά γνωρίζουμε καλά ότι πραγματοποιήθηκε με τη γνωστή μέθοδο των ταγμάτων εφόδου με την αποστολή των SMS. Και βέβαια με την επίθεση στους μάρτυρες επιχειρήθηκε η τρομοκράτηση όπως είχε γίνει με την παρουσία του ακροατηρίου των χρυσαφητών σε άλλες δίκες, με τελευταία την περίπτωση της δίκης Κανέλη κατά Κασιδιάρη. Στην ίδια κατεύθυνση ανήκει και η δημοσιοποίηση της λίστας των μαρτύρων του κατηγορητηρίου από το πρώτο θέμα καταρχήν και εν συνεχεία από το χρυσαυγήτικο στόχο. Θυμίζω ότι την περίοδο της επίθεσης στο Κουσουρί, σε δύο διαδοχικά φύλλα της εφημερίδας Χρυσή Αυγή, καταγράφονταν σε ειδικό μαύρο πλαίσιο τα ονόματα των μιμητών και των μαρτύρων μαζί με τις διευθύνσεις τους, ήταν ένα σαφές μήνυμα. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός το χθεσινό ήταν η επιλογή του Μιχαλολιάκου και του συναυτό να απουσιάσουν από την αίθουσα, στέλνοντας μόνο ως τοποτηρητή τον Ματιθεόπουλο. Οι λόγοι προφανείς. Είναι εξάλλου πάγια τακτική του Μιχαλολιάκου να εξαφανίζεται όταν δικάζονται μέλη και στελέχη της οργάνωσής του, έτσι ώστε ο ίδιος να παραμένει έξω από το κάδρο της ενοχής. Αλλά η τακτική αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και την αχίλιο πτέρνα των υπερασπιστικών ισχυρισμών της οργάνωσης. Γιατί έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το επιχείρημα ότι το κατηγορητήριο είναι έολο και ότι οι διώξεις έχουν πολιτικό κίνητρο. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα έπρεπε ο αρχηγός και οι λοιποί πολιτικά διωκόμενοι να κάνουν χρήση του βήματος του δικαστηρίου προκειμένου να αποκαλύψουν τη σκευωρία. Παρενθετικά, θα πω εδώ ότι κάνουν μεγάλο λάθος όσοι μιλούν για το ενδεχόμενο ηρωποίηση των χρυσαυγητών, συγκρίνοντας τη σημερινή κατάσταση με όσα κατά καιρούς υπέστη το αριστερό κίνημα. Ατυχή σκέψη. Και ασφαλώς δεν έχουν καμιά σχέση με την αριστερά όσοι συγκρίνουν τη στάση των αγωνιστών της, συμπεριλαμβανομένων όσων υποχρέθηκαν να υπογράψουν υπό τις γνωστές συνθήκες δηλώσεις μετανοίας, με τον εσμό των ταγμάτων εφόδου του Φίρεν. Μιλώντας σε συνέντευξη σε κρατικό κανάλι, ο Μιχαλολιάκος θα πει ότι εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση. Ήταν κάποιος οπαδός μας που κατηγορείται. Και την πράξη αυτή την καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή για τη δολοφονία του Φίσα. Όταν το ρωτάνε, του θέτουν το ερώτημα, ότι είχε κάποια θέση στο κόμμα, ο Ρουπακιάς, όχι, ούτε καν μέλος δεν ήταν, λέει, είσαστε παραπληροφορημένοι. Και όταν επιμένουν, απαντάει, ήταν, λέει, σε μια τοπική οργάνωση υπεύθυνος για να μαζεύει τα κουπόνια. Τώρα, πόσοι υπεραστικοί μαζεύουν τα κουπόνια σε αυτή την οργάνωση, είναι ίσως ένα ερώτημα. Βέβαια, η δικογραφία περιλαμβάνει ντοκουμέντα τα οποία αποδεικνύουν ότι ο Μιχαλολιάκος ήταν υπαρχηγός του τοπικού πυρηνάρχη και αναπληρωτής του. Ο Ρουπακιάς, συγγνώμη, ο Μιχαλολιάκος είναι υπεράνω όλων.
υπεράνω όλων. Μπορεί να μου κάνει και μήνυση για αυτό που είπα. Ενδιαφέρον για το πώς αντιμετωπίζουν τη δίκη και πώς ο Μιχαλολιάκος είναι έτοιμος να αδειάσει όλους τους συναγωνιστές του, ήταν και το γεγονός ότι όταν τον Σεπτέμβρη φέτος αποκαλύψαμε στην εφημερίδα των Συντακτών ένα ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο φαινόταν ότι ο Λαγός έχει άμεση σχέση με την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, αμέσως οι εφημερίδες και το ιστότοπος της Χρυσής Αυγής έκοψε κάθε αναφορά στο Λαγό. Επί 1,5 μήνα ήταν εξαφανισμένος ο Λαγός. Όταν όμως μετά από αυτόν τον 1,5 μήνα δημοσιοποιήθηκε ένας άλλος διάλογος που φαινόταν ότι ο Λαγός και ο Δεβελέκος, ο σοφέρ του αρχηγού, μιλούσαν με απαξιωτικά λόγια για τον νεποτισμό που κυριαρχεί στα υψηλά κλιμάκια της οργάνωσης, για την προδοσία του αρχηγού της Ουρανίας κτλ. Ξαφνικά εμφανίζεται πάλι ο Λαγός σε πρώτη θέση στα έντυπα και προβάλλεται και ο Δεβελέκος ως βασικός τέλεχος της οργάνωσης. Προφανώς η ομερτά ξαναδούλεψε, ο εκβιασμός αυτός δούλεψε. Ακούω από κάποιους να αναρωτιούνται, μα δεν πρέπει να σεβαστούμε το τεκμήριο αθωότητας ακόμα και του πλέον ιδεχθούς κακούργου. Ασφαλώς, πρέπει. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία θα καταλογιστούν ποινικές ευθύνες και θα επιμετρηθούν ποινές σε άτομα. Αυτός που δεν έχει τεκμήριο αθωότητας, κατά τη γνώμη μου, είναι η Χρυσή Αυγή ως οργάνωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οργάνωση αυτή ευθύνεται για αυτές τις δεκάδες επιθέσεις, για τους τραυματισμούς, για τις απόπειρες και για τις δολοφονίες. Γιατί το ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτής της οργάνωσης, η ιδιαιτερότητά της, αν θέλετε, και με άλλες ακροδεξιές οργανώσεις, είναι ότι η βία, τα όπλα ως μέσο επιβολής, είναι ταυτόχρονα και το πολιτικό της μήνυμα, όχι μόνο το μέσο. Η επίδειξη της ισχύως αποτελούν συστατικά στοιχεία της δράσης της. Γι' αυτό έπεσε στις τελευταίες εκλογές, όταν φάνηκε πλέον ανίσχυρο. Γι' αυτό έπαψαν οι οπαδοί της να συγκεντρώνονται. Τα στοιχεία δε εις βάρος της, τα οποία πολλοί αμφιβάλλουν ότι υπάρχουν στη δικογραφία, με την δημοσιογραφική γνώση της δικογραφίας αυτής, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι είναι τερατώδη τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτή την δικογραφία. Εξάλλου, ακόμα και το βούλευμα το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνει μεγάλο μέρος από αυτά. Όμως δεν χρειάζονται καν αυτά. Η ίδια η οργάνωση, επειδή αυτός ο τρόπος λειτουργίας της, είναι υποχρεωμένη, όπως οι ένοπλες οργανώσεις έστελναν προκηρύξεις για να διαλαλήσουν την δράση τους, έτσι η Χρυσή Αυγή τα λέει μέσα στα ίδια τα έντυπά της. Χθες δημοσιεύσαμε μια ολόκληρη σελίδα από την εφημερίδα της Χρυσής Αυγής που λέει «Είμαστε το νέο Αντάρτικο Πόλεον». Προφανώς εννοούσε πόλεις, αλλά επηρεασμένη από την αστυνομία πόλεων, που είναι πιο προσφυλές αυτή, το έκανε Αντάρτικο Πόλεον. Αλλά θέλω να πω ότι αν αισθάνθηκε ισχυρή και σε πλήρη ασυλία, προχώρησε μέσα μέχρι σε αυτή την ακραία ομολογία, στην εφημερίδα τους. Τώρα όμως όλα εξαφανίστηκαν. Κυκλοφόρησε το Σάββατο, το εμπρός. Η δίκη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα λέξη για τη δίκη. Ποια πολιτική δίωξη? Είναι μια ομάδα εγκληματιών που προσπαθούν την τελευταία στιγμή να σώσει ο καθένας το τομάρι του. Και πρώτος ο αρχηγός. Μέσα έχει κάποιες αναφορές, αλλά περισσότερο απειλητικές για δημοσιογράφους κτλ. Και η προηγούμενη Χρυσή Αυγή της Τετάρτης το ίδιο. Αναφερόταν μόνο ειδικά στην Ιωάννα Μεϊτάνη, την Ελευθερία και την Αφεντιά μου. Η σημασία της δίκης έχει φανεί, και θα κλείσω γιατί μίλησα αρκετά, από την επίδραση που είχαν ήδη οι συλλήψεις και η παραπομπή σε δίκη στην εξάρθρωση των ταγμάτων εφόδου και τη σημαντική μείωση των βραδινών επιθέσεων. Όμως, προσέξτε, εδώ και λίγες εβδομάδες, μόλις φάνηκε ότι η πρόοδος της δίκης δεν είναι τόσο ανέφελη και πάλι ξαναέκαναν τη δειλή επανεμφάνισή τους οι βεότητες. Γι' αυτό έχει εξαιρετική σημασία να δώσει η δικαιοσύνη την απάντησή της σε αυτό που ετοίμαζε η Χρυσή Αυγή.
Η ναζιστική οργάνωση επιχείρησε να συνδυάσει τη δράση των ομοειδεατών της από δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδους, για τις οποίες με την πρώτη την έχει μελετήσει ο αρχηγός, ενώ τη δεύτερη την έζησε από πρώτο χέρι. Η πρώτη είναι η περίοδος βέβαια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και η δεύτερη η Ιταλία στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της του 70. Από την πρώτη ο Μιχαλολιάκος αντιγράφει τα τάγματα εφόδου και την τακτική της κατάκτησης ζωνών σε μεγαλοπόλεις μέσω της τρομοκράτησης ειδικών κατηγοριών του κληδισμού. Από τη δεύτερη, η Χρυσή Αυγή προσβλέπει σε μια ελληνική εκδοχή τη στρατηγική της έντασης που εφάρμοσε η Ιταλική ακροδεξιά κάτω από την καθοδήγηση μυστικών υπηρεσιών τότε. Στόχος και τότε και τώρα είναι να δημιουργηθούν συνθήκες τυφλής βίαιης αντιπαράθεσης στα πεζοδρόμια, να απομονωθούν οι πρωτοπορίες από τις μεγάλες μάζες και να προκληθεί η παρέμβαση του βαθέως κράτους, του στενού κατασταλτικού μηχανισμού, του στρατού και της δικαιοσύνης σε μια μορφή κράτους έκτακτης ανάγκης. Ας το σκεφτούν αυτό όσοι υποτιμούν τη δικαστική διαδικασία και φαντασιώνονται αιματηρές συγκρούσεις στο πεζοδρόμιο μεταξύ φασιστών και αντιφασιστών. Γιατί αυτό είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελε η Χρυσή Αυγή. Η αντιπαράθεση με τους ναζιστές πρέπει να γίνει και θα είναι μακρόχρονη. Γιατί δεν είναι η Χρυσή Αυγή εκείνη που μετέφερε στην ελληνική κοινωνία τις απόψεις του ρατσισμού, του εθνικισμού, του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας. Ήταν η εμπέδωση αυτών των απόψεων σε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που άνοιξε το δρόμο στους ιδεολόγους μαχαιροβγάλτες του κυρίου Μιχαλολιάκου. Σας ευχαριστώ πολύ.